Πάμε τώρα και στον Παντελή τον Βαλασόπουλο για, για αυτά τα φοβερά που αντιμετωπίζει η Γερμανία με το φαινόμενο της ψυχρής λίμνης. Ναι. Έλα, Παντελή. Την ασύλληπτη αυτή η καλημέρα. Παντελή, να αρχίσω με έλα, Παντελή, ναι. Να αρχίσω με δύο πράγματα για τον τουρισμό. Πρώτον, από χθες, Κυριακή, η Ελλάδα είναι στις χώρες υψηλού κινδύνου για τη Γερμανία. Μας είναι στην Ολλανδία, και περιοχή της Δανίας. Ναι, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει σύσταση, όχι οδηγία, σύσταση στους Γερμανούς να μην έρχονται στην Ελλάδα και την Ολλανδία. Όποιος επιστρέφει από την Ελλάδα, τι παθαίνει. Τι λες, Χρήστο? Όποιος επιστρέφει Γερμανός πολίτης από την Ελλάδα... Για την ώρα τίποτα. Για την ώρα τίποτα. Υπάρχει όμως η σύσταση αυτή, προσέχετε, είναι επικίνδυνα τα πράγματα πια και στην Ελλάδα και την Ολλανδία και τη Δανία. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με το τι γίνεται στα νησιά. Γιατί αν μπούμε και στην επόμενη σκάλα που είναι η πολύ υψηλού κινδύνου, τότε μπαίνει καραντίνα υποχρεωτική και τότε πρέπει να χαιρετήσουμε τον γερμανικό τουρισμό, που από ό,τι ξέρουμε είναι αυτός που σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Τώρα, σχετικά με την Τουρκία που είπε προηγουμένως η Μαρία, ναι, σίγουρα, αλλά δεν εμπιστεύονται και πάρα πολύ την Τουρκία, έτσι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα αρχίσουν να τρέχουν να πάνε στην Τουρκία αυτή τη στιγμή. Άλλωστε, το κλίμα είναι βαρύ αυτή τη στιγμή στη Γερμανία μετά από όσα έγιναν με τις πλημμύρες. Έτσι, έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς. Το 1/3 από τις χώρες έχει σχεδόν καταστραφεί. Μια περιοχή μεγάλη όσο η Ελλάδα. Πάνε οι υποδομές, οι δρόμοι, οι σιδηροδρομικές γραμμές, τα αεροδρόμια, τα σπίτια τα πήρε το νερό. Δεκάδες άνθρωποι, εκατοντάδες πια έχουν σκοτωθεί. Ευθύνες αναζητούνται και στο κράτος. Έχω μια απορία, Παντελή. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Γιατί δεν ξέρω τι γίνεται στο εξωτερικό. Εδώ συνήθως όταν έχουμε τέτοιου μεγέθους καταστροφές φυσικές, ξεκινάει μια συζήτηση για το τι έφταξε, τι έγινε με τις υποδομές, τι είναι η ευθύνη, ποια είναι τα έργα, ποια είναι τα έργα που έπρεπε να έχουν γίνει αλλά δεν έγιναν. Αυτό γίνεται και εκεί τώρα. Είδαμε την Καγκελάριο εκεί στην περιοχή. Βεβαίως. Ζητάνε πρώτα απ' όλα την παρέτηση του Υπουργού Εσωτερικών του Ζεχόφερ, γιατί δεν λειτουργήσε, λένε, κατάλληλα η πολιτική προστασία. Βέβαια, στη Γερμανία δεν υπάρχει μία πολιτική προστασία. Κάθε περιοχή έχει τη δική της, αλλά υπάρχει ένας γενικός συντονισμός. Δεν ειδοποιήθηκαν, λέει, έγκαιρα οι κάτοικοι. Υπήρχε προειδοποίηση εδώ και 4 μέρες από ευρωπαϊκό οργανισμό που ασχολείται με τις πλημμύρες, ότι προσέχτε, έρχονται, δεν πάρθηκαν μέτρα, δεν ειδοποιήθηκαν όταν έπρεπε οι κάτοικοι και έτσι τους έπιασε το βράδυ της Πέμπτης η πλημμύρα, κυριολεκτικά στα κρεβάτια τους, δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν, τους πήρε τα σπίτια και έτσι έχουμε ακόμα... Δεν θυμάμαι να είχατε ανάλογη τέτοια τραγωδία, ενώ σε αριθμό θυμάτων από τις φωνικές πλημμύρες. Όχι, όχι, σε αριθμό θυμάτων εγώ δεν θυμάμαι. Το 2002 υπήρξε πάλι μια μεγάλη πλημμύρα, αλλά να φανταστείτε ότι ήταν το νερό που έπεσε 20 φορές περισσότερο από ό,τι πέφτει. Έτσι. Δηλαδή ήταν μια τρομακτική, η οποία συνεχίζεται, δεν έχει τελειώσει. Έτσι, οι πλημμύρες έχουν φτάσει τώρα στις Άλπεις και στην Αυστρία και μέχρι την Τσεχία. Δεν έχει σταματήσει αυτή η κακοκαιρία και μάλιστα έχει φτάσει και μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα, νομίζω. Παντελή, μάθαμε τι έλεγε ο Λάσετ και ήταν τόσο διασκεδαστικό που τον έκανε να ξεκαδιστεί. Δεν το μάθαμε. Την ώρα που ο Στάινμαγερ μιλούσε για τους νεκρούς και την καταστροφή. Την έχει πατήσει ο Λάσετ, γιατί δεν είναι καιρός για τέτοια, λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές. Αυτό θα του κοστίσει πιθανότατα. Είναι δύσκολα τα πράγματα και δεν είναι για γέλια. Η Μέρκελ ήταν πάρα πολύ... Είπε ότι δεν έχει ξαναδεί, ότι είναι σουρεαλιστικά αυτά που βλέπει μπροστά στα μάτια της. Για να καταλάβετε, ένα μεγάλο μέρος της κεντρικής Ευρώπης, της κεντρικής δυτικής Ευρώπης, έχει χαθεί κάτω από λάσπες. Είναι τεράστια αυτή η φυσική καταστροφή που είδαμε. Και η αλλαγή του κλίματος είναι εδώ και δεν αστειεύεται. Φοβερό. Θέλω πάνω σε αυτό το σχόλιο. Χρήστο, με συγχωρείς, θέλω το σχόλιο γιατί θα σας αποχαιρετήσουμε για την δήλωση του Μπάμπη του Παπαδημητρίου για αυτό που συμβαίνει στη Γερμανία. Τιμώρησε ο Θεός. Ναι, ναι. Χρήστο. Α, εγώ. Να πω εγώ κάτι.
Α, Παντελή, θες εσύ να πεις. Νόμιζε ότι θα, νόμιζε το Παντελή, περίμενε. Παντελή. Για πες το, Παντελή. Φυσική... Εντάξει, εκτός από το απαράδεκτο της δήλωσης για τους υπόλοιπους, ο κύριος Παπαδημητρίου πρέπει να ξέρει ότι στη Γερμανία ζουν και Έλληνες, και Πορτογάλοι, και Ισπανοί, και Τούρκοι, και Ιταλοί. Ανάμεσα στα θύματα μπορεί να είναι και Έλληνες. Δεν σημαίνει ότι το νερό διάλεξε και πήρε τους κακούς τους Γερμανούς. Είναι όχι, εγώ έλεγα ότι υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στη Γερμανία, αν διαβάζω και ακούω καλά, ότι, για τις υποδομές, οι οποίες παρά τη μεγάλη ανάπτυξη στο πλουσιότερο κράτος της Ευρώπης, οι υποδομές της χώρας στα δίκτυα έχουν μείνει πίσω. Και την ακούω, την έχω διαβάσει αυτή τη συζήτηση. Έτσι, την έχω διαβάσει και νομίζω ότι είναι και ένα θέμα της συζήτησης. Ναι. Γι' αυτό και ο Λάσετ και υπόσχεται ότι εάν βγει η βασική του κατεύθυνση θα είναι να ανανεώσει τις υποδομές της χώρας, οι οποίες όντως... Και το κάνει και χαμογελαστά πολύ. Μάνο. Ναι. Πάντως, η συζήτηση σαφώς υπάρχει για τις υποδομές. Φαντάσου, Χρήστο και Παντελή και Μαρία, Αντώρα, Άκη, αν μιλήσουμε για υποδομές στην Ελλάδα, νομίζω όμως το θέμα δεν είναι πλέον στις υποδομές. Το είπε κλείνοντας ο Παντελής, είναι στην κλιματική αλλαγή που παλιά το βλέπαμε και λέγαμε «Α, σε 50 εννοείται, χρόνια» εννοείται. Και τώρα είμαστε εδώ, στα 50 χρόνια μετά, όπου αυτά που διαβάζω τουλάχιστον εγώ, μιλώντας και με ειδικούς, κάνοντας λίγο ρεπορτάζ, είναι ότι σε 2 χρόνια από τώρα, και για την Ελλάδα μιλάω και για την υπόλοιπη Ευρώπη, θα μιλάμε με άλλα δεδομένα, πολύ πιο αρνητικά από αυτά με τα οποία μιλάμε σήμερα. Άρα πρέπει να προετοιμαστούμε. Εδώ, όλες οι πόλεις, όλες οι μεγάλες πόλεις έχουν ξεκινήσει. Τώρα μιλάμε για αύξηση, για τον καύσωνα μόνο να σας πω. Μιλούσα με έναν επιστήμονα που μου έλεγε ότι αρχίζουμε από τώρα, θα μεγαλώνουν σιγά σιγά, θα μεγαλώνει η διάρκεια του καύσωνα, για παράδειγμα, αλλά αυξάνεται και η θερμοκρασία από τα επόμενα μέσους χρόνια κατά 2-3 βαθμούς. Φανταστείτε δηλαδή όλο αυτό που μας λέει. Ακρότητα. Βλέποντα την Ανταρκτική, καταλαβαίνουμε. Λιώνουν οι πάγοι και τα βλέπω. Αυτά που λέει ο Μάνος τώρα, έτσι είναι, όπως τα λέει. Ας προσέχουμε πάντω τι δηλώνουμε και τι κάνουμε. Καλά, έτσι. Αυτό τώρα εντάξει. Ας προσέχουμε λιγάκι. Δεν χρειάζεται τέτοιου είδους δηλώσεις. Από την άλλη πλευρά, θυμάστε και την υπεροπτική. Δηλαδή, λέμε για το Λάσετ, αλλά και αυτή η δήλωση δεν ήταν κανονική. Η δήλωση, έτσι συμφωνώ. Καλημέρα. Και δεν καλό κουράγιο στη Μαρία και στο Παντελή. Θυμάστε τι λέγανε οι Γερμανοί για μας, έτσι. Τι λες. Τι λες. Θυμάστε τι λέγανε οι Γερμανοί. Απολύτως θυμάμαι. Απολύτως θυμάμαι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους ανταγωνιστούμε. Τι να κάνουμε, το ίδιο κι εμείς. Δεν χρειάζεται να γίνουμε κοινικοί εξίσου. Λοιπόν, καλημέρα.